Εδώ Ματίνα και Γιάννη μεταδίδουμε με τη βοήθεια του οπερατέρ του Open του Δημήτρη Τσιόπλου μια εικόνα που μεταδίδει ένα συμβολικό μήνυμα. Βλέπετε λοιπόν εδώ τα καροτσάκια, τα παιδικά καροτσάκια που έχουν στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης Λβίβ ακριβώς μπροστά από το Δημαρχείο. Τα καροτσάκια λοιπόν είναι άδεια, είναι 109 καροτσάκια παιδικά, όσες είναι και οι ψυχές των παιδιών που έχουν φύγει από τη ζωή, που έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Πρόκειται για μια εικόνα που ραγίζει καρδιές, που προκαλεί πόνο στην ψυχή όλων, καθώς τα έμεσα θύματα αυτού του πολέμου είναι τα μικρά παιδιά και οι άμαχοι που δυστυχώς έχουμε θρηνήσει αυτές τις μέρες του πολέμου. Χαρακτηριστικά ήταν και τα λόγια του Δημάρχου της πόλης Λβίβ, ο οποίος μίλησε για τα αγγελούδια αυτά, για τις ψυχές που πλέον υπερασπίζονται την πατρίδα τους, υπερασπίζονται την Ουκρανία από ψηλά, από τον ουρανό. Αντί λοιπόν να λάβουν οι κυβερνήτες, να λάβουν οι επικεφαλείς των κρατών κάποιες αποφάσεις, αντί να χάσουμε αυτές τις ζωές αυτών των μικρών παιδιών. Μάλιστα, όπως είπε, έκανε έκκληση και προς όλες τις κυβερνήσεις, ώστε να σταθούν οι ενήλικες ως ασπίδα απέναντι στα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, απέναντι λοιπόν σε αυτές τις αθώες ψυχές που φεύγουν με αυτόν τον άδικο τρόπο. Και η έκκληση που απευθύνει φυσικά είναι να κλείσει ο ουρανός προς την Ουκρανία για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις χαρακτηριστικές εικόνες, είναι τα παιδικά καροτσάκια που έχουν στηθεί εδώ από το μεσημέρι και μετά στην κεντρική πλατεία της πόλης Λβίβ, μιας μεγάλης πόλης, της μεγαλύτερης στη Δυτική Ουκρανία, που στέλνει αυτό το μήνυμα γροθιά στο στομάχι. Μάλιστα, όσοι πολίτες και κάτοικοι περιφέρονται εδώ, σταματούν, συγκινούνται, δακρύζουν, ραγίζουν και βγάζουν μια φωτογραφία. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα που βλέπουμε όλες αυτές τις ώρες που παραμένουμε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 109 άδεια καροτσάκια, όσες και οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί σε αυτόν εδώ τον πόλεμο που ήδη διανύουμε την 22η ημέρα από την έναρξή του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ 816, είναι και οι άμαχοι που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και 1.333 οι άμαχοι τραυματίες. Είναι λοιπόν μια εικόνα σύμβολο όλων αυτών των ημερών. Μάλιστα και οι τοπικές αρχές εδώ προσπάθησαν να κάνουν αυτή την ενέργεια, αυτή την πρωτοβουλία για να στείλουν το μήνυμα να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να δώσουν το μήνυμα του συναισθήματος, του γεγονότος ότι ραγίζουν οι καρδιές όλων όταν συνειδητοποιούν ότι αθώες ψυχές, ότι μικρά παιδιά φεύγουν από αυτή τη ζωή άδικα. Χωρίς κανένα λόγο έχουμε δει βομβαρδισμούς σε νοσοκομεία, έχουμε δει βομβαρδισμούς σε περιοχές που βρίσκονται άμαχοι. Και έτσι αποφάσισε εδώ η πόλη που βρίσκεται στα δυτικά της Ουκρανίας, που δέχεται και υποδέχεται όλες αυτές τις μέρες ένα τεράστιο όγκο προσφύγων από την εμπόλεμη ζώνη, από την περιοχή όπου δίνονται οι σκληρές μάχες, να στείλει το δικό της μήνυμα που πραγματικά να διατρανώσει, να φωνάξει με αυτόν τον τρόπο η πόλη αυτή ότι θα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή. Και έτσι λοιπόν έχουν στηθεί αυτά τα παιδικά καροτσάκια που τα βλέπουμε από το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Ρένοκ, εδώ μπροστά από το Δημαρχείο, και πραγματικά κεντρίζουν τα βλέμματα όλων, προκαλούν μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, και όποιος περνάει από εδώ δεν μπορεί παρά να κοντοσταθεί, να βγάλει μια φωτογραφία και να συλλογιστεί τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία αυτές τις μέρες. Να συλλογιστεί λοιπόν ότι αθώες ψυχές έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν σκοτωθεί από πυρά, από εκρήξεις, από βομβαρδισμούς, από τέτοιες σκληρές εικόνες που προφανώς δεν άξιζε σε αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει, που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Αδαμαντία, πραγματικά η εικόνα που μας μεταδίδεις είναι πραγματικά σπάει καρδιές, δεν είναι καμία δημοσιογραφική υπερβολή όλο αυτό. Διότι πραγματικά αυτό είναι το πιο σκληρό, το πιο απάνθρωπο πρόσωπο του πολέμου. Ένα πρόσωπο για το οποίο δεν υπάρχουν λόγια όταν χάνονται παιδιά, μικρά παιδιά, πάνω από 100 μικρά παιδιά μας είπες. Πραγματικά είναι εικόνες για τις οποίες δεν υπάρχουν λόγια και δεν υπάρχουν περιγραφές. Είναι μια άκρο συμβολική κίνηση για τα αθώα θύματα του πολέμου που χάθηκαν τόσο άδικα. Αδαμαντία, στην πόλη Λβίβ όμως είχαμε και πυραυλική
επίθεση νωρίς το πρωί σε εργοστάσιο αεροσκαφών στα περίχωρα της πόλης. Και αυτό είναι που κυριαρχεί, αυτή η συζήτηση είναι που κυριαρχεί εδώ στην πόλη, στους κατοίκους λοιπόν σήμερα της πόλης αυτής, καθώς νωρίς το πρωί στις 6:30 τα ξημερώματα είχαμε λοιπόν την αεροπορική επίθεση στον χώρο της επισκευής των αεροσκαφών στην περιοχή του αεροδρομίου, ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε, από το Δημαρχείο εδώ της πόλης Λβίβ, συνεπώς πολύ Άρα κοντά, είναι πολύ κοντά και στο κέντρο της πόλης, Αδαμαντία, το αεροδρόμιο αυτό, είναι κοντά στο κέντρο. Είναι μέσα στον αστικό ιστό, είναι μέσα στην πόλη. Υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες, κάποια σπίτια στην περιοχή, υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι άκουσαν πάρα πολύ δυνατά την έκρηξη αυτή. Τραντάχτηκαν, όπως μας είπαν, από τον εκοφαντικό θόρυβο της έκρηξης. Αλλά ωστόσο και εμείς που βρισκόμασταν κοντά στο σημείο που είμαστε και τώρα κοντά στο κέντρο, ακούσαμε την έκρηξη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στα ξημερώματα στις 6:30. Ήχησαν οι σιρήνες στις 6:08. Επομένως, όλοι κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια για την ασφάλειά τους. Φυσικά, ο τραγικός απολογισμός είναι η καταστροφή των εγκαταστάσεων, τα σπασμένα παράθυρα που έχει μια εταιρεία μεταφορική που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο χώρο επισκευής των αεροσκαφών. Και ευτυχώς, όπως μεταδίδουν εδώ και ενημερώνουν και οι τοπικές αρχές, δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά ο απολογισμός ήταν ένας τραυματίας και η κατάστασή του κρίνεται μέτριας σοβαρότητας. Θα μπορούσαν τα πράγματα όμως, όπως λένε, να είναι χειρότερα. Το χαρακτηριστικό βέβαια αυτό που κυριαρχεί στις δηλώσεις του Δημάρχου σήμερα, όπως και του τοπικού κυβερνήτη της περιφέρειας της πόλης Λβίβ, είναι ότι δεν μπορεί η πόλη να εφησυχάσει. Ότι δεν μπορεί κανείς να είναι ασφαλής πια. Η ασφάλεια.